Γεια σας φίλοι μου, σε ακόμα ένα επεισόδιο εδώ στο Live Kitchen. Σήμερα θα κάνουμε λαχταριστά μπιφτέκια. Όπως έχετε πάει σε μια ταβέρνα και σας έχουν σερβίρει το μπιφτέκι και λέτε πού μπιφτέκι είναι αυτό. Από χρώμα, νοστιμιά, ζουμερό και λέτε μπράβο στο μάστορα. Λοιπόν σήμερα αυτά τα μπιφτέκια θα πάω να κάνω. Πάμε βήμα-βήμα να δούμε πώς θα το κάνω. Σε πρώτη φάση, αυτό που είναι να κάνουμε είναι να πάρουμε ψωμί και να ξεχωρίσουμε την ψύχα. Δηλαδή να έχουμε μόνο ψύχα. Και να τη χτυπήσουμε στο μηχάνημα για να την κάνουμε ψηλή-ψηλή για να μην πειραστούμε να βάλουμε φρυγανιά. Γίνεται πολύ πιο ωραίο. Τώρα, αυτό που είναι να κάνουμε είναι να τρέψουμε τα κρεμμύδια στο τρίφτη. Έτσι, αρχινάμε, τρίβουμε τα κρεμμύδια, πάλι θα κλάψουμε δηλαδή. Στο 1 κιλό κιμά βάζουμε 2 μικρά κρεμμύδια ή ένα μεγάλο. Εφόσον έχουμε τρίψει και το κρεμμυδάκι μας, πάμε στο πρώτο κολπάκι που θα κάνουμε. Αυτό που θα κάνουμε είναι να βάλουμε το κρεμμύδι και να το σοτάρουμε λίγο στο τηγάνι με λίγο λάδι και μετά θα ρίξουμε και την ψύχα που κάναμε στη μορφή. Γιατί και το κρεμμύδι δεν μας πειράζει τόσο πολύ στο στομάχι και ρουφάει και λίγο και τα υγρά και βγαίνουν έτσι πιο πολύ οι μυρωδιές μέσα στο μπιφτέκι. Λοιπόν, οπότε κρατήστε αυτό. Οπότε θα ρίξουμε το κρεμμύδι στο τηγάνι. Θα βάλουμε και το σκόρδο, μια σκελίδα σκόρδο. Αυτό είναι. Άψογα. Μην παραλείψετε ούτε ένα βήμα από αυτά που σας λέω, αλλιώς δεν θα βγει ακριβώς το μπιφτέκι που πρέπει να βγει. Και σβήνουμε το μάτι και ανακατεύουμε. Έτσι. Αυτή ήταν η διαδικασία, το αποσύρουμε από το μάτι και ξεκινάμε να ρίχνουμε ένα-ένα τα λιτάνια στο κιμά για να το βγάσουμε. Και τριγανιά. Δύο κουταλιές ρίγανη. Μία, δύο, ένα κουταλάκι του γλυκού κοφτό, έτσι, κόκκινο πιπέρι. Ωραία. Κίμινο θα ρίξουμε στη μύτη, έτσι, στη μύτη. Μπαχάρι θα ρίξουμε μισή κουταλιά. Μας έμεινε στη μύτη πιπέρι, μαύρο πιπέρι. Μία κουταλιά νοστιμιά. Είναι ένα μπαχαρικό που μπορείτε να το βρείτε σχεδόν παντού. Έτσι. Μία κουταλιά νοστιμιά. Είναι διάφορα μπαχαρικά μαζί. Το έχει και αλάτι μέσα, να ξέρετε, προσοχή. Ή θα βάλετε, άμα δεν βάλετε νοστιμιά, δύο κουταλιές του γλυκού αλάτι σκέτο. Ή θα βάλετε μία κουταλιά νοστιμιά και μία κουταλιά αλάτι. Έτσι. Οπότε βάζουμε και μία. Εμείς βάλαμε μία και μία. Βάλουμε και μια κουταλιά αλάτι. Το λάδι μας, δύο κουταλιές του γλυκού, ηλιόλαδο και στο τέλος θα ρίξουμε μια κουταλιά μουστάρδα. Αυτό είναι. Συγγνώμη. Και λίγο βαλσάμικο ρίξτε. Έτσι. Δεύτερο μυστικό στη συνταγή
είναι να βάλουμε δύο κουταλιές baking powder. Μας βοηθάει να φουσκώσουν τα μπιφτέκια μας και δεν μας κολλάει και στη σκάρα, έτσι. Σημαντικό και αυτό, το δεύτερο μυστικό. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα να πλάβουμε τα μπιφτέκια. Έτσι. Πολύ ωραία. Γιατί εμείς έχουμε κάνει τώρα ένα κιλό κιμά. Τι θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να έχουμε έτοιμα μπιφτέκια. Οπότε τι θα κάνουμε, θα τα βάλουμε μέσα στη μευράνη, τα αποθηκεύουμε στην κατάψυξη και όποτε θέλουμε βγάζουμε, το πετάμε μέσα στο τηγάνι και είναι έτοιμο. Ορίστε το πρώτο μας μπιφτεκάκι. Πολύ ωραία. Άψογα. Λίγουμε. Έτσι. Τα τελειώσαμε τα μπιφτέκια μας. Βγάλαμε 12 όμορφα μπιφτέκια. Κοιτάξτε. Όταν τα μπιφτέκια, όπως βλέπετε εδώ, αρχινάει και ασπρίζει από τη μέση και πάνω, μπορούμε να τα γυρίσουμε. Αυτό μας παίρνει περίπου 3 λεπτά από κάθε πλευρά. Οπότε τώρα τα γυρίσουμε. Κοιτάξτε πως φουσκώσαν τα μπιφτέκια, τι ωραία που γίναν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μυρωδιές έχει. Το τρίτο μυστικό είναι, παίρνουμε την κέτσαπ της επιλογής μας, δηλαδή αν είναι καυτερό ή όχι, και θα τα λείψουμε από κάθε πλευρά μια φορά. Αυτό είναι. Θα το δούμε και στην πράξη βέβαια. Μετά από 3 λεπτά αρχινάμε και αλείφουμε με την κέτσαπ της επιλογής μας. Έτσι. Στη φύλη μου τα γυρνάμε από αμέσως από την άλλη πλευρά, έτσι. Τα λύπουμε και από εδώ. Εμένα πάρα πολύ μου αρέσει με καυτερή να είναι, έτσι, η κέτσαπ να είναι καυτερή, τρελαίνομαι. Τα μπιφτέκια μας είναι έτοιμα. Οπότε φίλοι μου, τελειώσαμε ακόμα μία συνταγή εδώ στο Red Kitchen. Κάναμε αυτά τα ωραία, τα φανταστικά, τα ζουμερά, τα λαχταριστά μπιφτέκια μας, τα οποία είναι επιτυχία 100%. Άμα ακολουθήσετε βήμα-βήμα τη συνταγή, θα σας δούνε τα πιο λαχταριστά μπιφτέκια που έχετε φάει με εγγύηση από μένα, ότι θα πούνε φανταστικά, έτσι, δεν χάνετε τίποτα να δοκιμάσετε τη συνταγή. Λοιπόν, τι να πω, ό,τι και να πω, όχι είναι λίγο, είναι φανταστικά. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, κάντε share το βίντεο στο Facebook όπου θέλετε εσείς. Και αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, έτσι, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, subscribe, για να βλέπετε τα βίντεο που ανεβάζουμε. Σας έρχεται μήνυμα, email, μήνυμα στο κινητό, ότι έχω ανεβάσει συνταγή.
Μέχρι το επόμενο βίντεο, γεια!